Σήμερα όμως μαζί μας έχουμε μία άλλη σπουδαία κυρία, την κυρία Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. Κόρη του Σεραίου Λόγιου Νάταλη Εμμανουήλ Πέτροβιτς και της Αθηναίας Ματίνας Ράμου, πελοβενησιακής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και τελείωσε με υποτροφή αριστούχου τις εγκύκλιες σπουδές της. Σπούδασε μουσική και ξένες γλώσσες και παρακολούθησε μαθήματα αγγλικής φιλολογίας. Εργάστηκε επί 27 χρόνια στην Αποστολή Ελλάδος της ICEM, Διεθνούς Οργανισμού για την Προστασία Μεταναστών και Προσφύγων. Παράλληλα με τη βιοποριστική της εργασία, ασχολήθηκε εντατικά με τη μελέτη της παιδικής νεανικής λογοτεχνίας και τη συγγραφή βιβλίων, κυρίως για παιδιά και νέους. Ως σήμερα έχει γράψει συνολικά 65 βιβλία, 57 για παιδιά και νέους, 5 θεωρητικά για την παιδική νεανική λογοτεχνία, 3 συλλογές διηγημάτων για μεγάλους, καθώς και πλήθος άρθρα για την παιδική λογοτεχνία. Μετάφρασε 4 ξένα παιδικά βιβλία και πολλά δοκίμια. Από το 1986 ασχολείται και με το κολλάζ. Με την τεχνική αυτή έχει εικονογραφήσει 6 από τα βιβλία της. Έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας του Ιδρύματος Ουράνη και 2 φορές με το κρατικό βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου. Και άλλους φορείς τις έχουν απονεμηθεί, από άλλους φορείς τις έχουν απονεμηθεί 10 ακόμα βραβεία παιδικής λογοτεχνίας. Το 1995 η Ιστορική και Λογογραφική Εταιρεία Σερών Μελενίκου της απένειμε τιμητική πλακέτα. Από άλλους φορείς τις έχουν απονεμηθεί 3 ακόμα τιμητικές πλακέτες για την προσφορά της στην παιδική λογοτεχνία. Έργα της έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο, έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση, έχουν περιληφθεί σε ανθολογίες και έχουν μεταφραστεί στα Ιαπωνικά, στα Αγγλικά, στα Αλβανικά και στα Κορεάτικα. Διηγήματα και παραμύθια της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Σε ελληνικά και ξένα περιοδικά έχουν επίσης δημοσιευθεί άρθρα της για την παιδική λογοτεχνία. Το έργο της έχει αποτελέσει θέμα διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών στα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης και στα τμήματα νηπιαγωγών των ελληνικών πανεπιστημίων. Σήμερα η κυρία Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου θα μας μιλήσει για το βιβλίο της «Η προφητεία του κόκκινου κρασιού». Οι παραμυθάδες δεν είναι πολύ καλοί στις προφωνήσεις, οπότε αν κάνω κάποιο λάθος, να με συγχωρήσετε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Σύμβουλε, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς των παιδιών, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να μιλήσω για το πολυθρύλιτο μελένικο και το ξακουστό κόκκινο κρασί του, με αφορμή το βιβλίο μου «Η προφητεία του κόκκινου κρασιού». Ιδιαίτερα με συγκινεί φέτος αυτή η συγκυρία, γιατί σαν αύριο, ακριβώς σαν αύριο, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ημέρα που υπογράφτηκε το περίφημο κοινόν Μελενίκου. Συμπληρώνονται επίσης φέτος 100 χρόνια από την καταστροφή της ελληνικότατης αυτής πόλης και την υπαγωγή της στη Βουλγαρία με την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, που σήμανε και τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων. Ένιωθα πολλά χρόνια την ανάγκη να γράψω για το Μελένικο, τη χαμένη αυτή πατρίδα που ο Ιων Δραγούμης την είχε αποκαλέσει ερημικό βυζαντινό μαύρο μαργαριτάρι με τους βυζαντινούς ανθρώπους από γόνους των εξορίστων πριγκίπων. Ένα δέος όμως μπροστά στον όγκο των ιστορικών και λογογραφικών στοιχείων που έπρεπε να συλλέξω και να μελετήσω με απέτρεπε. Έφτασε ωστόσο η στιγμή που δεν μπορούσα πια να το αναβάλω. Η άγνοια της ιστορίας του Μελενίκου, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σημερινά ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και της ίδιας της ύπαρξης που διαπίστωνα, της ύπαρξης του Μελενίκου, που διαπίστωνα στις επισκέψεις μου στα σχολεία, ακόμα και στα σχολεία της Μακεδονίας και μάλιστα σε καιρούς παραποίησης της ιστορίας της Μακεδονίας μας, με παρακίνησαν να επιχειρήσω τη συγγραφή αυτού του ιστορικού μυθιστορήματος. Το θεώρησα χρέος μου, τόσο προς τους προγόνους μου, όσο και προς τους σημερινούς νέους ανθρώπους. Γιατί πιστεύω πως όποιος δεν έχει μνήμη ιστορική, μοιάζει με δεντράκι που προσπαθεί να μεγαλώσει χωρίς ρίζες.
Αυτό ακριβώς τονίζουν στα παιδιά όταν με καλούν στα σχολεία. Όπως τα δέντρα τρέφονται από τις ρίζες τους, έτσι και οι άνθρωποι τρέφονται από το παρελθόν, με εργαλεία τους τη μνήμη και την ιστορία. Ωστόσο το βιβλίο αφορά το παρόν και το παρόν. Τα 9 κεφαλαία του αναφέρονται εκ περιτροπής τόσο στο 19ο αιώνα, όσο και στην εποχή μας. Μια επίσκεψη στο Μελένικο ήταν απαραίτητη βέβαια για τη δουλειά μου. Έπρεπε να γνωρίσω από κοντά τον τόπο όπου έζησαν μερικοί από τους προγόνους μου και άλλα ιστορικά πρόσωπα που αναφέρω. Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Όλα μου φαίνονταν γνώριμα, σαν να είχα ζήσει κάποτε κι εγώ εκεί. Και με γύρισαν στην παιδική μου ηλικία, όταν ο πατέρας μου μας μιλούσε με καημό για τη θρηλυκή αυτή πόλη, για τη μελενικιώτισσα γιαγιά του, την Ελισάβετ Χριστομάνου, και για τον τραγικό ξεριζωμό των μελενικιωτών. Ας δούμε όμως πρώτα το χάρτη, να θυμηθούμε πού βρίσκεται, πόσο κοντά βρίσκεται το Μελένικο. Παρακαλώ, κυρία Πεσσινίδη, την πρώτη. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε πόσο κοντά είναι το Μελένικο. Θεσσαλονίκη, Σέρες. Να πάμε στη δεύτερη. Εδώ λοιπόν είναι ένα γραφική παράδοση του Μελενίκου. Το Μελένικο είναι χτισμένο σε μια χαράδρα και όπως είπα ήδη ήταν τόπος εξορίας των πριγκίπων και των στρατιωτικών του Βυζαντίου που έπεφταν σε δυσμένεια από το παλάτι. Είναι λοιπόν μια χαράδρα με ασβεστόλιθος από εδώ και από εκεί και μετά χωρίζεται σε δύο χαραδρούλες. Είχε 14.000 κατοίκους περίπου όταν παραχωρήθηκε στη Βουλγαρία. 99% σχεδόν ήταν Έλληνες, μερικοί Εβραίοι, μερικοί Τούρκοι. Βούλγαροι δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε και σε ένα χάρτη που έχουν, είναι πιο έτσι, ακριβής. Βλέπετε πώς είναι. Αυτός ο δρόμος εδώ είναι ποταμός στην ουσία. Ήταν ποταμός και ο κεντρικός δρόμος. Θα πούμε κι άλλο πιο κάτω. Όπως αναφέρω στο Μελένικο, στο βιβλίο, το Μελένικο που αποκαλείται ο Μιστράς του Βορρά ήταν κέντρο του ελληνισμού στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας από την εποχή τη Βυζαντινή, μια πολύ μεγάλη, εξ ολοκλήρου ελληνική. Σήμερα μονάχα ένα μικρό κομμάτι της σώζεται και διατηρείται. Είναι κρυμμένο στη δυτική πλευρά του όρους Όρβυλος, μέσα σε βαθιά χαράδρα με ασβεστολιθικά πετρώματα που τη διασχίζει ο λεγόμενος ποταμός στεγνός το καλοκαίρι που εκβάλλει στον Πίτριστα, παραπόταμο του Στριμώνου. Το Μελένικο ανάγει την αρχή της Βυζαντινής ιστορίας του στον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν ο αυτοκράτορας Νικηφόρος έκτισε εκεί ένα φρούριο και εγκατέστησε Βυζαντινή φρουρά για να προστατεύει την περιοχή από τις βαρβαρικές επιδρομές. Γύρω από αυτό άρχισε να χτίζεται σιγά σιγά ένας οικισμός που προϊονιζόταν το Μελένικο. Η Βυζαντινή κυριαρχία του ωστόσο αρχίζει να εδραιώνεται από τα χρόνια του αυτοκράτορα Βασιλείου του Δεύτερου μετά την νίκη του στην περίφημη θέση Κλειδί. Επί τουρκοκρατίας η πόλη βρισκόταν σε μεγάλη ακμή λόγω των μεγαλεμπόρων Ελλήνων κατοίκων της. Η σημαντικότατη αυτή πόλη που ο πληθυσμός της, όπως προείπα, είχε φτάσει τις 14.000 ψυχές στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, σήμερα είναι απλώς ένα πολύ όμορφο τουριστικό χωριό της Νότιας Βουλγαρίας, με λιγότερους από 300 κατοίκους. Ένας μικρός αριθμός από τα εκατοντάδες θαυμάσια αρχοντικά με τη μακεδονίτικη αρχιτεκτονική που είχαν χτίσει οι Έλληνες μελενικιώτες τον 16ο, 8ο και 19ο αιώνα, αναστηλωμένα υποδειγματικά, παρένθεση, θλιβερή, όχι όπως τα δικά μας, που καταστρέψαμε στην Καστοριά. Θα έχετε δει πως έχει καταντήσει η Καστοριά μας πολυκατοικίες. Λοιπόν, είναι σήμερα ξενώνες και ταβερνία.
Ο κεντρικός δρόμος, πλάι στην κήτη του στεγνού ποταμού, παλιά δεν υπήρχε. Δρόμος ήταν το ρέμα. Η μεγάλη εμπορική οδός που διάσχιζε την πόλη και συχνά το χειμώνα, όταν έλειωναν τα χιόνια των τριγύρω βουνών ή έβρεχε πολύ, μετατρεπόταν σε χύμαρο. Επιτρέψτε μου τώρα να σας δείξω μερικά από τα σημαντικά πρόσωπα που κατάγονταν από το πολυθύλιτο μελένικο, γιατί έτσι θα δούμε και τις κορυφές του, τέλος πάντων, τα κορυφαία πνεύματα ή τέλος πάντων τους αξιόλογους Έλληνες που υπήρχαν εκεί και που αποδεικνύουν την ελληνικότητα. Λοιπόν, ο δικαστής που έσωσε τον Κολοκοτρώνη, ο Αναστάσιος Πολυζωήνης. Μεγάλη φυσιογνωμία. Προχωρούμε. Ο Αναστάσιος Παλατήρης, ευεργέτης του Μελενίκου και κατόπιν, όταν το Μελένικο χάθηκε, του Σιδηροκάστρου. Ήταν βασιλιάς του βασιλιά της Αυστρίας, πασίγνωστος γιατρός με μεγάλη περιουσία, την οποία άφησε όλη στην πατρίδα του. Προχωρούμε. Ο Αναστάσιος Χριστομάνος, ο ιδρυτής του Χημείου. Το ξέρετε το κτίριο του Χημείου και της σχολής. Προχωρούμε. Η Εκατερίνη Λασκαρίδου ήταν και αυτή αδελφή του Χριστομάνου, σημαντικότατο πρόσωπο, μητέρα της Ειρήνης και της Σοφίας Λασκαρίδου. Να προχωρήσουμε λίγο. Η Ειρήνη Λασκαρίδου ήταν η μανούλα των τυφλών, η Σοφία Λασκαρίδου η περίφημη ζωγράφος που την ερωτεύτηκε ο... πώς τον λέγαμε τον... θα το θυμηθώ, βλέπετε, η τρίτη ηλικία ξεχνάει κιόλας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντική ζωγράφος, πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος, ο μικρός γιος του προηγούμενου Κωνσταντίνου Χριστομάνου, ο ιδρυτής της νέας σκηνής που ανανέωσε το Ελληνικό Θέατρο. Δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλο, έχουμε βάλει κι άλλους εκεί. Α, αυτή είναι η προγιαγιά μου, η Ελισάβετ Χριστομάνου, σύζυγος του Θεοδοσίου Νατάλη Πέτροβιτς, του προπάπου μου. Για ποιο κάπου? Δεν έχουμε. Α, εδώ λοιπόν είναι ο σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου. Ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ως πολιτιστικός σύλλογος, αλλά σκοπός του ήταν ο απελευθερωτικός αγώνας της Μακεδονίας και υπήρχε και αντίστοιχος σύλλογος των κυριών, η Αρμονία. Θα δείξουμε. Οι κυρίες του Μελενίκου. Ωραία. Νομίζω πως είμαστε εντάξει. Δεν είναι η 13. Το Μελένικο λοιπόν ήταν ξακουστό για πολλά πράγματα εκτός από την ιστορία του. Φάρος του ελληνισμού από αιώνες, είχε την τύχη στις αρχές του 19ου αιώνα να διοικείται κατά τον πλέον δημοκρατικό τρόπο δίκαιο, θαυμάσιο από εξαιρετικά φωτισμένους Έλληνες, μολονότι κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία. Βάση για την υποδειγματική διοίκησή του ήταν το περίφημο Κοινόν Μελενίκου, που υπογράφτηκε, όπως είπα πριν, την 1η Απριλίου του 1813. Σας διαβάζω 2-3 αράδες σχετικά με το θέμα αυτό. Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η ευμάρεια οφειλόταν κυρίως στην εμπορία του εξαίρετου μελενικιώτικου κρασιού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εξαγωγή του σε μικρότερα μεγέθη δεν είχε συμβάλει και προηγουμένως στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η ανάπτυξη αυτή ξεκίνησε από το 18ο αιώνα και συμβάδισε με την πνευματική καλλιέργεια, τη φιλοπατρία και το υψηλό ήθος των κατοίκων, στοιχεία που οδήγησαν τους φιλοπρόοδους και ανοιχτόμυαλους μελενικιώτες να συντάξουν και να υπογράψουν το 1813 το περίφημο Κοινό Μελενίκου. Ο κανονισμός, το κοινό, που έφερε τον τίτλο «Σύστημα» ή «Διαταγέ», διεκήρυσε την αρχή της απόλυτης ισότητας ανάμεσα στους πολίτες και διαπνεόταν από τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Να σας δείξω απλώς τις πρώτες σελίδες από το Κοινό Μελενίκου και από ποιους υπεγράφει. Τυπώθηκε στη Βιέννη, βέβαια. Ωραία. Και οι υπογραφές των Ελλήνων του Μελενίκου. Έτσι. Όπως θα δείτε, πάρα πολλοί Έλληνες στο Μελένικο.
εξωτερικό, για πολλούς λόγους που δεν είναι τη στιγμή να τις αναλύσουμε, είχαν κατάληξη που έρνεζε, που έκανε το επίθετό τους να φαίνεται σερβικό, ενώ ήταν Έλληνες βέβαια. Έχουμε τον Ράιχοβιτς, τον Γκάλφοβιτς, ήταν και δική μου πρόβλημα εκεί, εξού και το ξενικό μου όνομα, που ίσως, το επίθετο που ίσως σας ξένησε. Προχωρούμε λοιπόν. Ξεπερνώντας λοιπόν οι Μελενικιώτες τα προφορικά έθιμα και τις προφορικές συμφωνίες που ίσχυαν ως τότε, κατάργησαν τις διακρίσεις των τάξεων, τον χωρισμό των πολιτών σε τζορμπατζίδες και υποχείριους και έτσι δόθηκε η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους εκλεκτούς, φρόνιμους και ικανούς πολίτες πάσης τάξεως να συμμετέχουν ισότιμα στη διοίκηση του κοινού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι όσοι πολίτες προτείνονταν στη συνέλευση για τα όργανα του κοινού, αλλά δεν δέχονταν για κάποιο λόγο την εκλογή τους, έπρεπε να πληρώσουν 100 γρόσια βαρύ για την εποχή εκείνη, πρόστιμο. Με αυτόν τον τρόπο υποχρεώνονταν όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν στα κοινά. Στις διαταγές του κοινού, που είχαν συνολικά 30 άρθρα, διατυπώθηκαν γραπτά τα όσα θα ίσχυαν πλέον στις σχέσεις των πολιτών με την τοπική εξουσία, καθώς και στην οργάνωση, τη λειτουργία, στη διοίκηση της εκκλησιαστικής και κοινωνικής και εκπαιδευτικής του ζωής. Προβλεπόταν η ίδρυση νοσοκομείου, η περίθαλψη απόρων, γερόντων και ορφανών, η κάλυψη των χρεών των αναξιοπαθούντων. Σκεφτείτε, εμείς ακόμα τους αναξιοπαθούντες θέλουμε να τους στύψουμε. Η οικονομική τους ψυχολογική υποστήριξη των φυλακισμένων και άλλα πολλά. Και καθορίζονταν πια ως χρέος της κοινωνικής πρόνοιας, μακριά από κάθε επιδεκτική ελεημοσύνη. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συνταχθεί από ελληνική κοινότητα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας τέτοιος σημαντικός και ολοκληρωμένος κοινοτικός καταστατικός χάρτης. Ας μιλήσουμε όμως τώρα για το περίφημο κόκκινο κρασί του Μελενίκου που κατέλαβε την πρωτοκαθεδρία στις εξαγωγές παρά τους βαρύτατους φόρους που επέβαλαν οι Τούρκοι. Αυτό συνέβη κυρίως όταν οι Μελενικιώτες επενόησαν έναν άριστο τρόπο για τη συντήρησή του τις περίφημες τρυπητές. Ας δούμε πρώτα πώς ήταν το Μελένικο πριν από την καταστροφή, πολύ γρήγορα με μερικές εικόνες, πριν την καταστροφή του 1913 και πώς είναι σήμερα, για να καταλάβουμε καλύτερα πώς οδηγήθηκαν στην επενόηση των τρυπητών. Λοιπόν, σήμερα είναι έτσι, ο πύργος αυτός, ο πύργος του Μπάμπουρα ή Φλάμπουρα, είναι στην Τιχάλα που σας έδειξα πριν και βλέπουμε προς τα κάτω. Μερικά από αυτά είναι μερικά από τα αναστηλωμένα αρχοντικά, τα 70-80 από τα πολλά. Εκεί ψηλά θα δείτε τη Μητρόπολη, τον Άγιο Νικόλαο και θα δούμε αμέσως έπειτα πώς ήταν πριν. Ήταν όλες οι χαράδρες γεμάτες σπίτια. Χωρίσουμε στην επόμενη. Λοιπόν, δείτε, είναι από την αντίθετη πλευρά. Εκεί είναι ο πύργος που ακόμη δεν έχει πέσει και υπάρχουν σπίτια σε όλες τις πλευρές, σε όλες τις πλαγιές. Ακόμα και πίσω από τον Άγιο Νικόλαο, τη Μητρόπολη, υπήρχαν σχολεία, υπήρχαν σπίτια, υπήρχαν και όλοι οι άλλοι χαράδρα επίσης. Προχωρούμε λίγο. Ένα από τα σχολιά, τα πολλά που υπήρχαν, ελληνικά σχολιά βέβαια, στο Μελένη. Πιο κάτω. Λοιπόν, εδώ είναι ο πύργος ο περίφημος που δεν υπάρχει τώρα έτσι, είναι, όπως σας είδατε πριν, είναι ένα ερείπιο και μερικά από τα σπίτια, αλλά τα σπίτια είναι και πίσω από τον λόφο, μέχρι επάνω σήμερα δεν υπάρχουν. Πιο κάτω. Η σημερινή μορφή που έχει πια ο πύργος, όπως θα δείτε όσοι ξέρετε από βυζαντινά χτίσματα, είναι βυζαντινά, καθαρά βυζαντινά, τα τούβλα που έχει χτιστεί ο πύργος, ο περίφημος αυτός πύργος, θα δούμε και την ιστορία πιο κάτω. Πιο κοντά ο πύργος. Λοιπόν, δείτε τώρα ένα παράδειγμα του πόσο σπίτια υπήρχαν και πόσα υπάρχουν σήμερα που έχουν πια οι πλαγιές δασώσει. Είναι δασωμένες, δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο τα ερείπια. Γι' αυτό και λέγεται ο Μιστράς του Βορρά. Πρέπει κανείς να σκαρφαλώσει, να ψάξει μέσα στα δέντρα, μέσα στο δάσος, για να δει τα θεμέλια των παλιών αρχονικών. Λοιπόν, δείτε αυτό. Αυτό το σπίτι και πίσω έχει ένα, νομίζω φαίνεται καλά, ένα σκεπαστό υπόστεγο του κήπου. Δείτε τώρα την επόμενη, της ίδιας περιοχής. Μόνο αυτό
το σπίτι και το υποστηρό του. Τώρα όλο είναι δάσος. Πρέπει να ψάξει κανείς μέσα στο δάσος για να βρει τα θεμέλια των αρχοντικών. Προχωρούμε λίγο. Και πάλι εδώ, μέχρι απάνω στις πλαγιές τα αρχοντικά, τώρα υπάρχουν βέβαια μερικά μόνο, ένα ακόμα, όπως και εδώ. Τώρα αυτά είναι κυρίως το κομμάτι που έχει τα περισσότερα ερείπια και συνήθως είναι μέσα στα ερείπια στάνες. Νομίζω όσο εδώ είμαστε. Ακόμα και υπήρχαν γύρω, πολλοί λένε 70, αλλά 40 οπωσδήποτε εκκλησίες στο Μελένικο. Και εδώ. Θα προχωρήσω σε λίγο. Αυτό το επιβλητικό αρχοντικό που βλέπετε χτίστηκε στο Βαρόσι, στη μύτη της διχάλας που σας έριξα πριν, στο κεντρικό λόφο της πόλης, γύρω στα 1750. Ανήκε στην οικογένεια Κουροπαλάτη, που είχε ρίζες βυζαντινές, όπως ήταν και οι περισσότερες οικογένειες του Μελενίτου. Κουροπαλάτης ήταν τίτλος του αυλάρχη. Άλλα επίθετα ήταν η Φλάμπουρα, από το Φλάμπουρο, που ήταν τίτλος λαμπατηφόρου που προχωρευόταν το αυτοκράτορα, οι Παλαιολόγοι, οι Μούτζουφλοι, οι Δούκες κλπ. Το αρχοντικό του Κουροπαλάτη, λοιπόν, περιήλθε στην οικογένεια Κορδόπουλου ή Κορδούπαλου. Το όνομα Κορδόπουλος. Όσο αστείο κι αν σας φανεί, έχει μετατραπεί από τους ντόπιους τους σύγχρονους σε αρχοντικό Κορδοπούλο. Και με το όνομα αυτό αναφέρεται στο αρχοντικό και στους τουριστικούς οδηγούς. Σήμερα, αναστηλωμένο υποδειγματικά, έχει μετατραπεί σε λαογραφικό μουσείο. Οι ευρύχωροι οντάδες του μας δίνουν μια εικόνα για το πώς ήταν τα αρχοντόσπιτα των εύπορων μελλονοικιωτών, εμπόρων και δραστήριων Γρεκών, που συναλλάσσονταν κυρίως με την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Γερμανία. Ας δούμε τώρα την τρυπητή που υπάρχει στο ισόγειο, μία από τις τρυπητές που σώζονται, στο ισόγειο αυτού του αρχοντικού. Το αρχοντικό είσοδος, η είσοδος που θα μπούμε πιο μέσα στην τρυπητή. Αυτά ήταν σκαμμένα λοιπόν στις πλαγιές και στις δύο χαράδρες που έκλειναν το Μελένικο και είχε τον λόγο φύλαξης του κρασιού, προχωρούμε λίγο. Μέσα στον βράχο, πολύ βαθιά, προχωρούμε λίγο, με σκαλάκια, με στοές, πάρα πολλές μέσα στο βουνό. Βλέπετε πως είναι τα βαρέλια ακόμα και σήμερα, γιατί λειτουργεί σήμερα, μέσα στις τρυπητές, ώστε να έχουν χειμώνα-καλοκαίρι 12 βαθμούς θερμοκρασία. Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ. Σήμερα... Ναι. Σήμερα η παραγωγή του κρασιού και η συντήρησή του στις τρυπητές, τις λίγες που έχουν απομείνει, συνεχίζεται. Κανείς όμως από τους νέους κατοίκους δεν αναφέρει την ιστορία του περίφημου αυτού κρασιού και τους δημιουργούς των τρυπητών. Είναι κρίμα πραγματικά, γιατί υποτίθεται ότι έχουν πια εκλείψει οι παλιές έκθεσεις και η ιστορία, και την ιστορία κανείς δεν επιτρέπεται να την αλλοιώνει. Στα τουριστικά φυλάδια ούτε μία φορά δεν αναφέρεται η λέξη Έλληνας. Το μόνο που αναφέρουν οι καλοί μας γείτονες για τον πληθυσμό του Μελενίκου πριν από το 1913 είναι ότι ανερχόταν σε πολλές χιλιάδες ευημερούντων κατοίκων που είχαν αναπτύξει αξιολογότατο εμπόριο και οι οποίοι έφυγαν το 1913. Ούτε καν με συνοστισμό. Τους ήρθαν τα μέρα και έφυγαν. Σας διαβάζω λοιπόν ένα απόσπασμα περιγραφή του ξεριζωμού που ερήμωσε το Μελένικο. Από το βιβλίο. Κυριακή 4 Αυγούστου του 1913. Η καμπάνα του Αγίου Νικολάου σήμαινε ασταμάτητα. Πλήθος είχε μαζευτεί στη Μητρόπολη, γεμάτος ο ναός. Μικροί και μεγάλοι έφταναν από παντού. Ήταν φανερό πως όλοι οι μελενικιώτες ήθελαν να βρίσκονται σήμερα στη μεγάλη εκκλησιά, έστω και στον Ευρώγυρο. Κι ας μην ήταν όλοι από την ενορία αυτή. Δεν είχαν άδικο. Τούτη η Κυριακή δεν έμοιαζε με τις άλλες. Η σημερινή λειτουργία θα ήταν η τελευταία. Και ο κόσμος ένιωθε δίβολος. Το καταλάβαινες από τα πρόσωπα τα αναστατωμένα να ευχαριστήσουν τον ύψιστο ήθελον από τη μια που αποδιώχτηκε ο Σαντάνσκι έπειτα από μάχες τριών ημερών.
μα να κλάψουν κιόλας από την άλλη, να του πούν το παράπονό τους, τον πόνο τους, να διαμαρτυρηθούν σαν παιδιά στον πατέρα τους για το άδικο που έχει επιτρέψει να επιτελεστεί, να συντελεστεί. Το Μελένη υποχανόταν. Αύριο θα έφευγαν όλοι. Η απόφασή τους είχε πια επίσημα επικυρωθεί από τη Δημογεροντία στα γραφεία της Μητρόπολης. Θα έπαιρναν μαζί τους ό,τι μπορούσαν και θα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους. Θα πήγαιναν να ζήσουν στην ελεύθερη Ελλάδα, στο Σιδηρόκαστρο, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καθένας είχε συγγενείς. Άδειος ο θρόνος του δολοφονημένου Μητροπολίτη, βραχνές οι φωνές των ψαλτάδων. Αναφιλητά ακούγονταν από το εκκλησίασμα και μονάχα ο ιερέας έδειχνε ήρεμος να λειτουργεί με ευλάβεια και εγκατέλειση. Πριν φτάσει στο μεταφόβι Θεού, στάθηκε στην ωραία πύλη και άρχισε να μιλάει με σταθερή φωνή. «Πατριώτες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, λίγα λόγια μόνο θα πω, σταθείτε με το κεφάλι ψηλά την κρίσιμη τούτη ώρα. Όνειρο όλων μας ήταν να ζήσουμε για πάντα σε τούτο τον τόπο που τον αγαπήσαμε και τον πονέσαμε από παιδιά και επιθυμία όλων μας ήταν να γεράσουμε εδώ και να ταχθούμε σε τούτο το χώμα κοντά στους προγόνους μας. Μα η βούληση του υψίστου διαφορετική και μπορείτε να, και πρέπει να την παραδεχτούμε. Ας μεταλάβουμε τώρα και ύστερα μαζέψτε ό,τι μπορείτε από τα σπίτια σας, ό,τι πολύτιμο υπάρχει στις εκκλησιές των ενωριών σας και ο Θεός μαζί μας στις νέες πατρίδες. Ευλογημένο το όνομά Του. Μην απελπίζεστε, αδελφοί. Στους νέους τόπους μας περιμένει νέα ζωή, γεμάτη σε δυσκολίες, μα και εκεί σύντομα θα προκόψουμε, θα κάνουμε μια νέα αρχή. Και τι θα γίνουν τα σπίτια μας, τα κτήματά μας, τα μπέλια μας, τόσο κρασί που έχουμε αποθηκευμένο στις τρυπητές. Πετάχτηκε κάποιος που τον ξεριζωμό, δεν το χωρούσε ακόμα ο νους του. Θα τα πάρουν οι Βούλγαροι. Ας τα πάρουν, ακούστηκε μια βροντερή φωνή. Καλύτερα να ζήσουμε ελεύθεροι και φτωχοί, παρά σκαμωμένοι και πλούσιοι. Θα φύγουμε, να φύγουμε, πλήθυναν οι φωνές από το εκκλησίασμα. Καλύτερα ελεύθεροι και φτωχοί. Ας πάρουμε τουλάχιστον όσα περισσότερα μπορούμε, ανέβηκε κάποιος και στάθηκε δίπλα στον παπά. Μια μέρα ολόκληρη έχουμε μπροστά μας. Αλλά έτσι όπως είμαστε μαζεμένοι, ελάτε πιο δυνατοί να ξυλώσουμε το τέμπλο της Εκκλησίας, τον άμβονα, το θρόνο. Οι άλλοι ας μαζέψουν με τάξη τις πολύτιμες εικόνες. Ας γίνει το ίδιο σε όλες τις 40 εκκλησίες μας. Σουρούπωνε πια όταν γύρισε κατάκοπο στο σπίτι ο Θεοδόσιος. Το κάπως λειψό αριστερό του χέρι δεν τον είχε σε τίποτα εμποδίσει να κάνει ό,τι μπορούσε κι αυτός. Και ακόμα είχε βοηθήσει να μαζευτούν σε μικρά υπάργυρα και βότια τα Άγια Λείψανα που προσπόμησαν οι Μελληνικιώτες από όλες τις εικόνες και όλες τις εικόνες ανάμεσά τους και σπάνιες. Δευτέρα 5 Αυγούστου 1913. Εκείνο που άκουσε ο Θεοδόσιος τα χαράματα και πετάχτηκε από το στρώμα δεν ήταν νέα μάχη, ούτε ανεμοθύελας βουητό. Από το ανοιχτό παραθύρι έφτανε στα αυτιά του θρύνος και κοπετός. Έσκυψε έξω. Είδε τις γυναίκες της γειτονιάς να βγάζουν από τα σπίτια τους μπόγους, κοφίνια, δέματα, μικρά και μεγάλα, και ύστερα με μπόγους και δάκρυα, να ασφαλίζουν, λες και έκλειναν τα μάτια τους, τα μάτια δικού τους αγαπημένου νεκρού, να καταφυλούν τις εξώθειες, να χαϊδεύουν τους τοίχους, να τους μιλούν και να μυρολογούν, ενώ οι άντρες φόρτωναν δακρυσμένοι όσα μπορούσαν σε υποζύγια δικά τους και του στρατού. Ξεκίνησε αμέσως για το Βαρόσι. Οι σκηνές που αντίκριζε μέσα στα καλντερίμια, ίδιες και εκείνες με αυτές που είχε δει πριν. Άντρες να κλαίνε σαν μικρά παιδιά, φορτώνοντας τα υπάρχοντά τους τα ζώα. Γυναίκες να χαϊδεύουν τους τοίχους, τις γωνιές των σπιτιών τους, να σπάζονται το κατόφλι τους. Και απέναντι, σαν άρχιζε να μυγορίζει, γριές να θρυλούν εμπρός από τα μικρά οικογενειακά παρεκκλήσια, να σταυροκοπιούνται και να απομακρύνονται με λιγμούς, παίρνοντας μαζί τους τις εικόνες. Αν ήρθες για τις τρυπητές, έλα μαζί μου, άκουσε πίσω του μια φωνή. Γύρισε ξαφνισμένος. Δεν καταλάβαινε. Ο άλλος βλέποντας τον αστέκια απολυμμένος άρχισε τις εξηγήσεις. Μόλις βγουν όλα τα γυναικόπαιδα από τα σπίτια και ξεκινήσουμε τα καραβάνια και ξεκινήσουν τα καραβάνια, κάθε νοικοκύρης που έχει τρυπητή θα μπει και θα ανοίξει τους κρουνούς και τα κρασοβάγαινα και τους κουρίτους. Θα σπάσει με τσεκούρι ό,τι άλλο βαγαίνει με κρασί, μικρό ή μεγάλο, έχει αποθηκευμένο ακόμα και στα κιούπια και στα σταμιά. Θα βοηθήσουμε κι εμείς όπου χρειαστεί. Δεν φαντάζομαι να μη συμφωνείς. Ο Θεοδόσιος έκανε μια αοριστική κίνηση. Τι λόγο είχε να μη συμφωνήσει. Ό,τι και αν σχεδίαζα, εκείνος έπρεπε να γυρίσει.
Όλα ήταν έτοιμα. Σήκωσε τα μάτια, κοίταξε για τελευταία φορά η ανήσυχη σταματίνα που τον περίμενε στο κεφαλόσκαλο. Αντίκρισε για τελευταία φορά το σπίτι που είχε ζήσει όλα τις τα χρόνια και έπειτα πρόσταξε αδάκριτη. Πάμε. Σαν έφτασαν στον δρόμο το κεντρικό, κάτι κοκκινοπό είδαν να ρέει στο χώμα. Γύρισε το κεφάλι ο Θεοδόσιος κατά το Φαρόσι. Έπειτα κατά την αγορά, τις άλλες συνοικίες, την Αρμενιά, των Αγίων Θεοδόρων, των Αγίων Αποστόλων, του Μούρδου, του Βούδινου, της Μητρόπολης. Όλα τα καλτερίνια είχαν βαφτεί κατά κόκκινα. Από παντού έτρεχε το μελενιδιώτικο κρασί ολοπόρφυρο, μα δεν ήταν πια δροσερό. Κυλώντας πάνω στα καυτά πέτρινα δρομάκια που τα πυρπολούσε ο αυγουστιάτικος ήλιος, άχνιζε ίδιο αίμα, έβγαινε ζεστό από τις ανοιγμένες φλέβες της πόλης που ξεψυχούσε. Σύντομα το κρασί έφτασε ως τα πλατάνια. Έβαψε τις παμπάλαιες ρίζες, τη μικρή πλατεία, τη γήτη τη στιγμή του ποταμού, τα πόδια των κατάφορων των ζώων, τα στιβάνια των γυρατζίδων που τα οδηγούσαν βαρύθιμοι, τις αρβίδες των στρατιωτών που είχαν μείνει να βοηθήσουν τους τελευταίους. Και γρήγορα έγινε χήμαρος που έτρεχε κατά το στριμώνα, ένας άλικος χήμαρος που όμοιός του δεν είχε ποτέ ξεχυθεί από τα σπλάχνα του μηδενού. Τελειώνοντας, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν τα διακατέχομαι και δεν προβάλλω στο βιβλίο αυτό κανενός είδους αλυτρωτισμό, μισικακίας ή εχθρικής διάθεσης προς τους φίλους πια και γειτονές μας. Αντίθετα, το όποιο δίκιο του άλλου δεν παραλείπεται και ο καημός για ειρηνική συμβίωση και ειλικρινείς φιλικές σχέσεις καθαρά τονίζεται και αβίαστα. Για να στεριώσουν όμως οι φιλίες, οι φιλικές σχέσεις, είναι απαραίτητη η έντιμη καταγραφή της ιστορίας, η ειλικρινής διάθεση για ειρηνική συνύπαρξη και η σταθερή αμοιβαιότητα στα φιλικά αισθήματα. Με αυτό το πνεύμα είμαι βέβαιη ότι μια εκδρομή άνοιξη ή καλοκαίρι στο Μελένικο θα σας ενθουσιάσει. Η διάβαση των συνόρων είναι απλούστατη πια. Δεν έχετε παρά να ανοίξετε το παράθυρο του αυτοκινήτου σας και να δείξετε την ελληνική σας ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σας περιμένει ένα μαγευτικό ταξίδι που τέρπει άμα και διδάσκει χειροτρόφες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λότη Πέτροβιτς Αντατσοπούλου για την περιγραφή που μας έκανε. Είναι όντως συγκινητική η στιγμή, η τελευταία σκηνή που διάβασε, όταν ανοίγουν οι τρυπητές και χύνεται το κρασί όλο. Όταν φεύγουν οι Έλληνες, έχει και συμβολικό χαρακτήρα, έτσι. Βάφεται το χώμα του Μελένικου με κόκκινο κρασί, όπως βάφτηκε και το χώμα εκεί με ελληνικό αίμα, έτσι δεν είναι.